να τους βλέπουμε και από καινούργιες οπτικές γωνίες, μπορεί να τους αγαπάμε και περισσότερο, να τους μισούμε περισσότερο. Τέλος πάντων, κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μας τα καινούργια δεδομένα για τη Μεθοτρεξάτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι φόβοι μου βέβαια επιβεβαιώθηκαν. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς μετά το χυμαρόδι λόγο του συναδέλφου Πατρίκου, θα το επιχειρήσω. Αφού βέβαια ευχαριστήσω εις διπλούν, μια και το δικαιούμαι νομίζω, τόσο τον πρόεδρο της ΕΡΕ και της ΕΠΕΜΗ, τον φίλο Τάκη Ντρόντζα, τον πρόεδρο του συνεδρίου, τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά ασφαλώς και την Hospital Line και το Metoject για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση μετά λίγο παραπάνω από 2 χρόνια να παρίσταμε για πρώτη φορά διπατρίο εδάφου σε ένα συνέδριο Ελλήνων συναδέλφων ρευματολόγων. Μεθοτρεξάτη, ερωτήματα και απαντήσεις. Τι είναι αυτό άραγε, το σλάιτ του σύγκρου συμφερόντου, τι είναι αυτό άραγε, που ένα φάρμακο το οποίο ανακαλύφθηκε το 1948 και δοκιμάστηκε πολύ δειλά το 1951 ουσιαστικά στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, 40 χρόνια μετά από την ευρεία χρήση του στα αυτάνουσα συστηματικά ρευματικά νοσήματα, να μας κάνει ακόμα να συζητάμε γι' αυτό. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πολύ ευχάριστο βέβαια να υπάρχουν νεότερα στοιχεία που συνεχώς να με προβληματίζουν για αυτό το φάρμακο το οποίο δεν έχουμε ακόμα ουσιαστικά αποκρυσταλώσει πλήρως τόσο τη λειτουργικότητά του, το μηχανισμό δράσης του. Παίρνουμε συνεχώς καινούργιες πληροφορίες, όσο πλουτίζεται η βιβλιογραφία με νέες μελέτες. Και βέβαια είμαστε σε ευχάριστη θέση πλέον να έχουμε και νεότερα στοιχεία, μια και υπάρχει πλέον και η υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου που εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία και από ό,τι φαίνεται διευκολύνει περαιτέρω τόσο τη δραστικότητα όσο και την εμπλουτισματικότητα του φαρμάκου. Όσον αφορά το μηχανισμό δράσης, όλοι γνωρίζουμε, έτσι το διδαχθήκαμε, ότι είναι ο αναστολέας της διδροφολικής ρεδοκτάσης και βέβαια στις τεράστιες δόσεις που χρησιμοποιούνται στην ογκολογία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρεμβαίνει στη σύνθεση του DNA, μειώνοντας προσφορά πουρίνης και πυρηνιδίνης στα τεχαίως διαιρούμενα κύτταρα. Αυτό αφορά τις μεγάλες δόσεις, αλλά φαίνεται ότι ο μηχανισμός μέσω του οποίου δρά στα δικά μας νοσήματα δεν είναι αυτός. Είναι περισσότερο στις μικρές δόσεις που χρησιμοποιούμε μια φορά την εβδομάδα για ένα φάρμακο το οποίο μετά από ένα 24ωρο ούτε καν το ανοιχνεύει στο αίμα και το οποίο είναι αποτελεσματικό στη φλεγμονή. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι χαμηλές δόσεις έχουν τις ανοσοτροπητικές και τις φλεγμονώδεις δράσεις της μέσω της δράσης του φαρμάκου στην παραγωγή και τα ροκινών αναστέλλοντας την όλους γνωστή κυτταροεπαγόμενη ανοσία. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για τον μηχανισμό, οφείλω όμως να το κάνω για τον απλούστατο λόγο ότι η μεθοτρεξάτη, την οποία την παίρνει κανείς από το στόμα είτε από δωρίως, θα απορροφηθεί ενδοκεταρίως από πάμπολους ιστούς, όχι μόνο από αυτό που ενδιαφέρει εμάς, τον αρθρικό ημένα δηλαδή, αλλά δυστυχώς και εκεί που δεν μας αρέσει, όπως το σηκώτη, όπως τα κύτταρα του μαπητικού. Είναι επομένως ένα φάρμακο το οποίο πλατιά διασκορπίζεται, απορροφάται μέσω των διάβλων στο εσωτερικό των κυτάρων και εκεί συμβαίνει αυτό που ονομάζουμε πολυγλουταμινοποίηση. Υπάρχει δηλαδή ένα ένζυμο, αυτή η φόρμουλα πολυγλουταμίνων συντετάση, η οποία προβαίνει σε σειρά πολλαπλών γλουταμινοποιήσεων, καθιστώντας τη μεθοτρεξάτη ουσιαστικά παραμένουσα εντός των κυτάρων. Αυτή η πολυγλουταμινοποίηση φαίνεται πως είναι καθοριστική, γιατί μέσω αυτής ουσιαστικά εκείνο που γίνεται είναι να αναστέλλεται το ένζυμο αυτό που βλέπετε, η τρανσφορμιλάση του ICAR. Η αναστολή αυτού του ενζύμου, ουσιαστικά εκείνο που δημιουργεί, είναι την επαγωγή του ICAR και μέσω της επαγωγής αυτής, ουσιαστικά, επάγεται και η αδενοσύνη. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η αδενοσύνη, εκείνο που κάνει, είναι να χτυπά τη φλεγμονή, είτε μέσω αναστολής των κυτάρων, των κόκκιων κυτάρων των υδροφύλων δηλαδή, είτε βέβαια μέσω της αναστολής σειράς προφλεγμονωδών και ταροκινών, όπως είναι σε όλους γνωστό, η ταλευκίνη 1, η 6, ο TNF-α και μερικές ακόμη δράσεις. Αυτή λοιπόν η επαγωγή της αδενοσύνης
είναι ουσιαστικά και ο μηχανισμός που το φάρμακο μας βοηθά να ελέγχουμε την αρχική φλεγμονή. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η πολυτεπτομινοποίηση της οδρεξάτης κάνει ένα πλατό, δηλαδή φτάνει στο maximum της ταχύτητάς της 40 εβδομάδες. Αν κόψουμε το φάρμακο, 4 εβδομάδες μετά τη διακοπή αρχίζει και χάνει την συγκέντρωσή της. Αυτή η πολυγλουταμινοποίηση που σημαίνει ότι αρχίζει και αδυνατεί ουσιαστικά και η δράση του φαρμάκου. Και βέβαια υπάρχουν και νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι όσο πιο γρήγορη και ταχύτατη είναι αυτή η πολυγλουταμινοποίηση, αλλά τόσο ταχύτατη είναι και η απόκριση του φαρμάκου. Και αυτό βέβαια δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ασθενείς. Άρα λοιπόν, λίγα λόγια για το μηχανισμό, γιατί είναι σημαντικό να το κρατήσουμε για να μιλήσουμε με κάποια δεδομένα για τη συνέχεια. Το φάρμακο τη δεκαετία του 80, βλέπετε, άναρχο τοπίο. Άλλοι δίνανε πολύ σουλοφεραζίνη. Εδώ είχαμε το χρυσό, την πενικυλαμίνη. Διπλές, τριπλές θεραπείες. Δεν υπήρχαν ακόμη βιολογικοί. Δειλή στάση απέναντι στο φάρμακο, μικρές δόσεις. Βλέπετε εδώ στοιχεία από μια δουλειά που είχε γίνει τώρα στα Γιάννενα, που δείχνει ότι δεκαετία του 90, ουσιαστικά 2 στους 10 παίρναν μεθοτρεξάτη. Και μέσω της Quest, που μας έδωσε στοιχεία γύρω από την συμπεριφορά των διαφόρων κρατών στην θεραπεία των νοσημάτων που μας αφορούν, δηλαδή κυρίως στις θερματοειδούς, βλέπουμε ότι μια δεκαετία μετά, πάλι από τα Γιάννενα, 95% των ασθενών σε κάποια στιγμή της πορείας της νόσου είχαν λάβει ήδη το φάρμακο. Και στη μισή πορεία της νόσου η μεθοτρεξάτη συνόδευε τη θεραπεία. Και βέβαια μετά όταν αρχίσαμε να συστηματοποιούμε λιγάκι τη θεραπευτική στρατηγική μας και αρχίσαμε να μαζευόμαστε σε Delphi Rounds, σε ομάδες εργασίας, όπου ζητούσαμε τα φώτα από τους ειδικούς, και κοιτάγαμε αναδρομικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία, χαράζαμε και αντίστοιχες στρατηγικές. Και εδώ βλέπουμε από την πρωτοβουλία 3Ε, την οποία είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε εθνικό είχαμε την τύχη να τη δούμε και να την καταλάβουμε και να την κατανοήσουμε, προέκυψε μια οδηγία το 2009 που λέει ότι πρέπει να ξεκινάς με 10 με 15 μιλιγκράμμ την εβδομάδα, να ανεβαίνεις γρήγορα 5 μιλιγκράμμ κάθε 2-4 εβδομάδες με στόχο τα 20-30 ανάλογα με την απόκριση του ασθενούς και βέβαια την ανεκτικότητά του. Και επιπροσθέτως να δίνουμε και παραντερικά το φάρμακο πότε, όταν υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή είτε ανεπαρκής απόκριση είτε παρενέργειες. Και πήραμε και πληροφορίες για το πώς πρέπει να συνεννοούμαστε για χρησιμοποιούμε το φάρμακο, να δίνουμε τουλάχιστον 5 μιλιγκράμμ την εβδομάδα φιλικό οξύ, το οποίο μας βοηθάει να ελέγξουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες στο γαστρεντερικό και το σηκώτη, χωρίς να μειώνει τη δραστικότητα του φαρμάκου και το οποίο συνιστάται αναεπιφύλακτα. Γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι δυστυχώς υπάρχει ακόμα αριθμός συναδέλφων που δεν χρησιμοποιεί το φιλικό οξύ. Υπενθυμίζω ότι το φιλικό οξύ δεν αναστέλει την δραστικότητα του φαρμάκου. Το φάρμακο χρησιμοποιεί υποδοχεία της λευκοβορήνης, του φιλινικού και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε σε 5 μιλιγκράμμ είτε σε 10 και υπάρχουν και μελέτες μέχρι και 20 μιλιγκράμμ χορήγησης φιλικού οξέως. Πήραμε επίσης πληροφορία ότι είναι ένα καλό φάρμακο όχι μόνο για τη ρευματοειδή αλλά και σε άλλα νοσήματα μπορούμε να εξοικονομήσουμε στεροειδή που μας ενοχλούν λόγω των παρενεργειών. Στη ρευματοειδή, στην πολυμυαλγία, στην κρουταφική αρτρίτιδα, στο λύκο, στην ενική δερματομυοσίτιδα. Επίσης, έχουμε πλέον πληροφορίες που λένε ότι αν θες να κάνεις χειρουργία, μια αρθροπλαστική, ας πούμε, στο ισχύο ή στο γόνατο, δεν είναι πλέον απαραίτητο να κόψεις το φάρμακο. Πιο πολύ κινδυνεύεις να δημιουργήσεις έξαρση παρά να δημιουργήσεις πρόβλημα λίμωξης στον ασθενή. Τώρα, βέβαια, ένα βαρύτατο χειρουργείο είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί κανείς θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά και μάλλον εγώ τουλάχιστον θα το διέκοπτα. Για τη δοσολογία, η οδηγία βέβαια που ισχύει. Και ο φόβος και ο τρόμος των τρασαμινασών, οι οδηγίες μας λένε ότι πρέπει να μην το κόβουμε το φάρμακο μόλις δούμε λίγο ανεφρασμένα τα επατικά, αλλά η οδηγία είναι ότι αν έχεις
Παραλαμβανόμενες τιμές, έστω και δύο, πάνω από τρεις φορές, το cut-off των προσταμινασών, να το κάνεις ή να μειώσεις την δοσολογία ή να το επαναχορηγήσεις σε μικρότερη δόση, μια και είναι πολύ σπάνια, 0,1% περίπου, η ανάπτυξη κύρωσης ή ίνωσης του ύπατος, ιδίως εκεί όπου υπάρχει και συγχωρήγηση αλκοόλ. Και είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς που παίρνουν αυτά τα ξάδι πίνουν. Μπορεί να μην το λένε, αλλά πίνουν τα τσιπουράκια τους, τα ουισκάκια τους και τα διάφορα σνάπς τους ανάλογα αν, αν ζουν στο βορρά ή στο νότο. Και βέβαια μάθαμε μέσα από τη βιβλία 3Ε ότι το πρόγραμμα επιτήρησης προ και κατά την αγωγή οφείλει να γίνεται και να έχουμε το μυαλό μας σε καταστάσεις όπου υπάρχει χαμηλή αλβουμίνη, στους παχυσάρκους ασθενείς, βεβαίως, στους διαβητικούς, σε ασθενείς που τους ελέγχουμε η αυγενή και αλκοολική υπατήτηδα, να έχουμε, αν γίνεται, μια χνογραφία θώρακος τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο και βέβαια να κάνουμε διακοπή τουλάχιστον 3 μήνες προ μια πιθανή εγκυμοσύνης και στα δύο φύλλα, αποφεύγοντας ασφαλώς και τον θυλασμό. Αυτές είναι οι οδηγίες που υπάρχουν από τη Γιούλα. Υποτίθεται ότι πρέπει να τις σεβαστούμε. Υποτίθεται ότι πρέπει να τις ακολουθούμε, γιατί προέρχονται μέσα από την αποδεικτική ιατρική που όλοι νομίζω σεβόμαστε και ακολουθούμε. Αυτή η οδηγία λοιπόν που δημοσιεύθηκε πέρυσι μας λέει τα ίδια πράγματα ουσιαστικά. Ότι είναι το φάρμακο άγκυρα, το ξέραμε, το έχουμε αποδεχθεί, μας αρέσει, είναι το φάρμακό μας, όπως μου έλεγε ο καθηγητής πριν από λίγα λεπτά που συζητάγαμε. Γι' αυτό και καθόμαστε και μιλάμε γι' αυτό συνεχώς. Και είναι ένα φάρμακο που ό,τι φαίνεται δραστικό, μια και δημιουργεί. Μπορούμε να πάρουμε υψηλά ποσοστά ασθενών με χαμηλή ενεργότητα νόσου, έτσι τα οποία μπορούν ανάλογα με τις μελέτες να κυμανθούν σε ένα ποσοστό 25-50% στην πρώιμη ρευματοειδή μέσα σε ένα διάστημα 6-12 μηνών. Και υποσημειώνεται, φαντάζομαι ως υπόδειξη, γιατί αλλιώς πώς να δει, για ποιο λόγο να υποσημειωθεί. Και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση γιατί επιμένεται αυτό το πράγμα να λέγεται, γιατί πιθανώς δεν γίνεται, ότι πρέπει να βελτιστοποιούμε και να ορθολογικοποιούμε τη δόση τόσο του φαρμάκου όσο και του φιλικού οξέως και να γνωρίζουμε ότι θα πάρουμε το μέγιστο όφελος του φαρμάκου 4-6 μήνες μετά την έναρξή του. Και πάντοτε αναγράφεται η δόση 25-30 μιλιγράμμ την εβδομάδα μαζί με συμπλήρωση φιλικού. Και βέβαια να έχουμε πάρα το νου μας για τις παρενέργειες, τον τύπο του ασθενούς. Άλλο πράγμα είναι μια ασθενής που είναι 40 κιλά και άλλο ένας άντρας πάνω από 100. Αυτό επηρεάζει ασφαλώς και την δοσολογία και πολλά άλλα πράγματα. Και να ξέρουμε ότι πρέπει να περιμένουμε μετά από μια αύξηση του φαρμάκου, έτσι και να ιδίως να φτάνουμε στη μέγιστη δόση τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν προβούμε σε κάποιες αλλαγές. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για την ψωριασική, από ό,τι βλέπετε, όπου επισημειώνεται και η χορήγηση της υποδορίου. Και εκεί, επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα για τη δοσολογία, υποδεικνύεται ότι εφόσον χρησιμοποιείται σε μια δόση 25-30 στη ρευματοειδή την εβδομάδα, μάλλον θα πρέπει να γίνεται το ίδιο και στην ψωριασική. Για την αγκυλοπαιδική, ξέρετε ότι η αξονική προσβολή ούτε καν αναφέρεται το φάρμακο, και λογικό είναι να μην αναφέρεται, γιατί καμιά μελέτη δεν έχει δείξει πέρα από τους βιολογικούς ότι βελτιώνει ιδιαίτερα την αξονική προσβολή. Χρησιμοποιείται όμως το φάρμακο, όπως γνωρίζουμε, στην περιφερική προσβολή, όπου έχει μια φλεγμονία ενός γόνατος, μιας ποδοκτημικής. Εμείς στην Ελλάδα τι κάναμε? Ακολουθήσαμε. Το 2004 ξεκινήσαμε, το 2009 επικαιροποιήσαμε, το 2012 το ξανακάναμε. Πώς να χρησιμοποιούμε τους βιολογικούς. Και βέβαια μέσω αυτού μιλήσαμε και για τη μεθοτρεξάτη, όπου βάλαμε τα ίδια πλαίσια και μάλιστα γράψαμε από κάτω σε υψηλές δόσεις την ιστάδια και η παρεντερική χορήγησή της. Τόσο για την πρώιμη, όσο και για την κατεστημένη ρευματοειδή αθρακίδα. Το ίδιο κάναμε και για την ψωριασική, βλέπετε, όπου πάλι τονίσαμε για την παρεντερική χορήγησή της και συνέχεια αυτής της εργασίας ήταν να προκύψουν και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, στα οποία η τρέχουσα διοίκηση του πολύ δραστήριο συναδέλφου κ. Τρόντζα, ορθώς κατά τη γνώμη μου, προχώρησε να περιφρουρήσει
την κοινότητα και τη χρήση των φαρμάκων, ορίζοντας αυτά τα πλαίσια των πρωτοκόλων, όπου γράψαμε και το τονίσαμε ότι η μεθοτρεξάτη στην αγγελοποιητική, που βλέπετε εδώ πέρα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μια δόση όταν βέβαια υπάρχει η περιφερική αθλήτητα πριν χορηγήσει κανείς βιολογικό παράγοντα. Οι τρέχουσες μελέτες που τρέχουν τώρα πλέον για τη ρευματοειδή χρησιμοποιούν πλέον αυτό το πρωτόκολλο των υψηλών δόσεων. Η πλειοψηφία τους λοιπόν, που θα δούμε μερικές από αυτές, χορηγούν 25 μιλιγκράμμ είτε σε μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με βιολογικούς είτε σε συνδυασμό με άλλα συμβατικά συνθετικά DMARDs. Μια τέτοια μελέτη βλέπουμε εδώ πέρα, όπου χορηγήθηκε από τη μία μεριά Ετανερσέπτη μαζί με μεθοτρεξάτη και από την άλλη μεθοτρεξάτη με πλασίμπο, σε μια λογική επαύξησης ανά 4 εβδομάδες της δόσης μεθοτρεξάτης. Ουσιαστικά δηλαδή κάνανε ένα tight control στη μεθοτρεξάτη, ανεβαίνοντας μέχρι τα 25 μιλιγκράμμ και ελέγχοντας τις 52 εβδομάδες την πορεία των δύο ομάδων. Και βλέπουμε ότι στην εβδομάδα 52 το ποσοστό των ασθενών που είχε ελεύθερες αρθρώσεις χωρίς πόνο και ίδημα ήταν ίδιο ανάμεσα στις δύο ομάδες και η ύφεση επίσης είχε περίπου τα ίδια ποσοστά χωρίς να επηρεαστεί η αχνολογική εικόνα ούτε να εμφανιστούν διαφορές στην ανοχή του φαρμάκου. Είναι λοιπόν μια λογική αντίστροφη αυτή που μάθαμε μέχρι τώρα όπου κοιτάγαμε τι θα κάνουμε με τους βιολογικούς και πώς θα τους θέσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι προσπαθούν να αυξήσουν τη μεθοτρεξάτη σε συνθήκες τέτοιες που να πάρουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Μια άλλη μελέτη, παρόμοια, που δείχνει ότι η δόση της χορηγούμενης μεθοτρεξάτης έχει πλέον ανέβει, είναι αυτή που βλέπετε, που δημοσιεύτηκε στο New England, και αυτό είναι σημαντικό, 48 εβδομάδες, 350 ασθενείς, με ενεργό νόσο παρά τη θεραπεία μεθοτρεξάτη, οι οποίοι πέρασαν είτε σε τριπλή αγωγή, τη γνωστή μας τριπλή αγωγή, είτε σε συνδυασμό με Τάνερσερτ και εκτιμήθηκαν τα 28 στην πορεία περίπου 48 εβδομάδων και ήταν μια μελέτη μη υπεροχής που έδειξε ότι ουσιαστικά οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν μεταξύ τους τόσο όσον αφορά τον στόχο που ήταν το τάση 28 αλλά και οι κάτω-κάτω περιγραφόμενοι δευτερογενείς στόχοι. Εδώ βλέπουμε τι δόση χρησιμοποιήθηκε και βλέπουμε ότι ήταν μάλλον μειοψηφία αυτών που έπαιρναν 15 έως 17,5. Οι μισοί έπαιρναν 20 με 22,5 και κάποιοι, όχι λίγοι, στη δόση των 25 μιλιγκράμμ. Και βλέπουμε ότι η μέση δόση και στις δύο ομάδες ήταν σχεδόν 20, ενώ οι πιο πολλές μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα χρόνια που συγκρίνουμε με βιολογικούς, η δόση που χορηγείται είναι 13,5 έως 17. Βλέπετε εδώ ότι 7 στους 10 εδώ πήρανε ουσιαστικά πάνω από 20. Μια άλλη μελέτη από την Ελβετία, από τον Σαν Γκάλλεν και τον καθηγητή Φον Κέμπης, ο οποίος ουσιαστικά χορήγησε και συνέκρινε την υποδόρεια μεθοτρεξάτη σε ένα πληθυσμό πρώιμης ρευματοειδούς αρθρίτιδες, είδε ότι 53% των ασθενών που έπαιρναν υποδόρεια μεθοτρεξάτη παρέμειναν χωρίς βιολογικό σε μια πορεία περίπου 5 ετών, ενώ 47% έλαβαν βιολογικό μετά το μέσο διάστημα που βλέπετε πάνω από ένα χρόνο. Και τα ποσοστά χαμηλής δραστηριότητας της νόσου και ύφεσης είναι αυτά που βλέπετε, τα οποία δεν είναι καθόλου μικρά. Η μέση δόση της χορηγούμενης υποδόρειας μεθοτρεξάτης σε αυτή την εκτίμηση των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο ήταν, βλέπετε, 17,1. Εκεί που χορηγήθηκε μόνο το φάρμακο και εκεί που το έπαιρναν μαζί με βιολογικό 19,4. Μερικοί προβληματισμοί που όλοι τους έχουμε και που νομίζω ήταν και ο λόγος που γίνεται σημερινή μου ομιλία είναι αυτοί οι ακόλουθοι οι οποίοι θα προσπαθήσω να τους θέτω κάθε φορά και να προσπαθώ να τους απαντήσω και ο ίδιος με κάποια στοιχεία πιθανώς προβληματίζοντας και εσάς που νομίζω έχετε ακριβώς την ίδια διάθεση να το κάνετε και πιθανώς έχετε και τις ίδιες ανησυχίες ή αντιρρήσεις. Ξέρουμε και λέμε πολλές φορές, δεν υπάρχει ανάγκη να πάμε σε υψηλές δόσεις. Οι ασθενείς μου είναι πολύ καλά ρυθμισμένοι. Είναι έτσι. Αν δούμε το αρχείο των βιολογικών θεραπείων, που πολλοί από εμάς συμμετείχαμε, θα δούμε ότι το ποσοστό, βλέπετε εκεί,
των ασθενών. Μάλλον η μέση δόση του φαρμάκου που έπαιρναν αυτοί οι ασθενείς για την ελληνική πραγματικότητα 12,5-15 για τους τρεις κύριους βιολογικούς παράγοντες. Και επίσης, από το αρχείο και από την εργασία που δημοσιεύθηκε στο ΣΥΡΝΟΣ, βλέπουμε ότι στους 12 μήνες τα ποσοστά ύφεσης, τα βλέπετε, είναι τα ακόλουθα, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα για τους τρεις βιολογικούς, όπως επίσης και τα ποσοστά χαμηλής συχναργότητας νόσου. Είναι αυτά που είναι. Είμαστε ικανοποιημένοι, ίσως όχι απόλυτα. Ένα μικρό λοιπόν ποσοστό των ασθενών μας είναι σε ύφεση της νόσου, όπως μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια να χορηγούμε το φάρμακο. Μια άλλη λογική λέει δεν αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της μετροξάρισης αν πας πάνω από 15 μιλιγκράμμ. Για ποιο λόγο να ανέβω? Νομίζω ότι το έχουμε ακούσει πολλές φορές και πολλές φορές το έχουμε και αποδεχθεί. Ίσως να έχει κάποια αλήθεια, θα πούμε για ποιο λόγο. Η χρήση λοιπόν της μετροξάρισης από το στόμα οδηγεί σε διαφορετική ανασθενή και δόση απορρόφηση του φαρμάκου. Η βιοδεσιμότητα όπου επιτρέπεται 17,5 μιλιγκράμμα από το στόμα ποικίλει ανάμεσα στο 0,25 και 100% με μέσο όρο 70%. Δηλαδή τα 2/3 της υποδόρια χορηγούμενης μεθοτρεξάτης. Χάνουμε δηλαδή. Χάνουμε φάρμακο το οποίο θα μπορούσε να έχει ενεργό ρόλο. Από το στόμα λοιπόν, όταν δίνεις μεθοτρεξάτη πάνω από 17,5 μιλιγκράμμα, πιθανότατα να γίνεται αυτό που βλέπετε εκεί, κορεσμός των τελικού συστήματος μεταφοράς φιλικού. Και αυτό να δημιουργεί μια αντίσταση στις πιο ψηλότερες δόσεις. Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο συχνή είναι πλέον η γάστροεισφαγή παλινδρόμηση, που δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα σε ασθενούς παχύσαρκους και περιορίζει την αναγκαία χορήγηση υψηλών δόσεων από το στόμα του μεθοτρεξάτη, όπου πλέον μπορούμε και απαιτείται να χορηγούμε το φάρμακο παρεντερικά. Βλέπετε λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε. Αυτή η μελέτη του ΣΥΦ, ο οποίος ουσιαστικά συγκρίνει head-to-head από το στόμα τους με την υποδόρια μεθοτρεξάτη σε ασθενείς με ρευματοειδή αφρίτιδα και λέει ότι υπάρχουν περιορισμοί πράγματι όταν χορηγείς πάνω από 15 μιλιγκράμμ έναντι της υποδόρια χορηγούμενης, τι έκανε, μοίρασε τους ασθενείς σε 4 ομάδες, 10, 15, 20, 25 μιλιγκράμμ, τους έδωσε φάρμακο από το στόμα και υποδορίως και μετά πήρε και μέτρησε το φάρμακο στο νερό και είδε ότι και στα 4 σημεία ομάδες κοντρόλ των ασθενών υπήρχε μεγάλη διαφορά στα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα, πολύ περισσότερο βέβαια στη δόση των 25 μιλιγκράμμ, συγχωρείτε, όπου διαπιστώνουμε ότι η μετοξάτη ανεβαίνει συνεχώς, ενώ στα 15 μιλιγκράμμ, 17,5 μετά, κάνει πλατό όταν χορηγείται από το στόμα. Άρα φαίνεται ότι η υποδόρια χορήγηση μάλλον δημιουργεί καλύτερες συνθήκες τόσο απορρόφησης και πιθανώς και δραστικότητας. Μια άλλη αντίρρηση λέει δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα μεταξύ από του στόματος και υποδορίου. Ένα φάρμακο το ένα, ένα φάρμακο το άλλο. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Ήδη από το 2004 είχαν προκύψει κάποια στοιχεία που δείχνανε ότι εκεί που δίναμε ανδομιακά την μεθοτρεξάτη, την οποία την έχουμε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και μετά την κόβαμε και τη γυρνάγαμε από το στόμα, οι ασθενείς γινόντουσαν χειρότερα. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών πόναγε περισσότερο και είχε και κλεισμένες κλειδώσεις. Όταν ακολουθούσαμε αντίστροφα τη δουλειά, δηλαδή πηγαίναμε πλέον από το στόμα πίσω στην ενδομυϊκή, τότε υπήρχε βελτίωση. Τόσο στον πόνο όσο στο ίδημα. Αυτές οι δουλειές βέβαια μάλλον πέρασαν λιγάκι στην άκρη. Γιατί ξεκίνησε τότε και η μεγάλη πορεία των βιολογικών φαρμάκων. Επίσης γνωρίζουμε από παλιά, από το 4 ακόμη, ότι η βιοδεσιμότητα υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης όταν συγκρίνεται το φάρμακο από το στόματος και υποδορίως είναι διαφορετική. Και βλέπετε τις καμπύλες πόσο διαφορετικές είναι από το στόμα. Το φάρμακο φεύγει στο 24ωρο, αλλά έχει μια πιο ομαλή κατανομή. Όπως επίσης, πάλι από την ίδια ομάδα γνωρίζουμε ότι αν σπάσουμε τη δόση στη μέση και τη δώσουμε με διαφορά 8 ωρών, ας πούμε, βλέπετε πόσο πιο ομαλές εν είδη πλατό καμπύλες δημιουργεί το φάρμακο έναντι της μίας δόσης την ημέρα.
Και αυτή την παρατήρηση ίσως δεν την εκτιμήσαμε πάρα πολύ, γιατί αμφιβάλλω να το κάνουμε αυτό το πράγμα στην καθημερινή μας πράξη όσοι χρησιμοποιούμε το τρεξάτ. Όταν προσπάθησαν να κάνουν να σχετίσουν λιγάκι την δραστικότητα του φαρμάκου, το μηχανισμό δράσης με την αποτελεσματικότητα, πήραν και κοιτάξαν λίγο να δουν τι γίνεται με αυτές τις συνηθισμένες πολυγλουταμινάτες. Έχουν κάποια αντιστοιχεία με το φάρμακο και την κλινική εικόνα. Πήραν λοιπόν ερυθρά αιμοσφαίρια, που είναι εύκολο να τις μετρήσεις, και μετρήσανε τις διάφορες μορφές της. Τις πολύ μικρές αλυσίδες, μέχρι και τις μακρές αλυσίδες, οι οποίες θεωρούνται και πιο δραστικές. Και είδαν λοιπόν ότι όταν δίνεις το φάρμακο από τα 7,5 μιλιγκράμμ και συνεχώς το αυξάνεις ή κάνεις παραλάβωνες μετρήσεις στην πορεία του χρόνου, δηλαδή ελέγχεις δραστικότητα τόσο της δόσης όσο και του χρόνου στα ερυθρά, το επίπεδο των μακράς ή πολύ μακράς αλύσου πολυγλουταμινητών ανεβαίνει έναντι της σειράς των πολυγλουταμινητών της βραχίας αλύσου. Και αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία. Όταν μάλιστα πήρε κάποιους ασθενείς και τους γύρισε από το στόματος σε υποδόρια μεθοτρεξάτη και συνέκρινε και την κλινική εικόνα, είδε ότι βελτιώνεται τόσο ο DAS28, έστω και αν είναι λίγοι ασθενείς, και αυτή η βελτίωση του DAS28 είναι συμβατή με τη μέτρηση των επιπέδων των πολυγλουταμινητών μακράς και πολύ μακράς αλύσου, όπως βλέπετε εδώ. Και βέβαια, όπως μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η υποδόρια μεθοτρεξάτη μάλλον δρά κυρίως μέσω μακράς και πολύ μακράς αλύσου πολυγλουταμινητών, σε αντίθεση με την αυτοστόματος που δρά κυρίως μέσω βραχαίας αλύσου. Αυτές οι ψηλές αλυσίδες πιθανώς να συνδέονται με καλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε στην καθημερινή μας λογική ότι υπάρχουν και παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συγκέντρωση. Όπως παραδείγματος χάρη, πέρα από τη χορήγηση την υποδόρια και την υψηλή δόση, μια ελαττωματική νεφρική λειτουργία. Όπως συσσωρεύει το φάρμακο, ηλικιωμένοι ασθενείς, όπως και αρνητικά τις επηρεάζουν, όπως είναι το κάπνισμα. Ίσως να είναι και μια εξήγηση αυτή, για ποιο λόγο καπνιστές, ας πούμε, δεν συμμορφώνονται ή δεν έχουν καλύτερο προφίλ απόκρισης σε σχέση με το μη καπνιστών, αλλά και η χορήγηση μη στερεδών διαφλεγμονών, που είναι ένα μεγάλο θέμα για την αυτοξάτη. Το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να τα χορηγούμε έτσι με μεγάλη ευκολία, ιδίως σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εδώ, σε αυτή τη μελέτη, βλέπετε τις διαφορές ανάμεσα στην αποτουστόματος και την υποδόρια χορήγηση, 17,7 και 19, και τις βελτιώσεις που επήλθαν στις δύο αυτές διαφορετικές ομάδες. Μια μελέτη η οποία είναι προοπτική και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε λιγάκι ανάμεσα στην αποτουστόματος και την υποδόρια χορήγηση του μετροεξάτης είναι αυτή από την ομάδα του Brown, ο οποίος τι έκανε, πήρε δύο ομάδες, τους έδωσε από τη μία το στόμα 15 και από την άλλη υποδορίως 15, στις 16 εβδομάδες τους ξανασυνέκρινε και αν δεν υπήρχε καλή απόκριση όσον αφορά τον δίκτυο SR20, τους γύρισε από το στόμα σε υποδόρια, είτε αυτούς που έπαιρναν υποδόρια, τους ανέβασε τη δόση και τους πήγε στα 20 μιλιγκράμμ. 195, περίπου 200 ασθενείς σε κάθε ομάδα και είδα ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές, οι οποίες θεωρεί στατιστικά σημαντικές, τόσο για το SR20, αλλά κυρίως για το SR70 που μας ενδιαφέρει. Και αναλύοντας μια ομάδα 98 ασθενών, η οποία είχε εγκαριστημένη ρευματοειδή και η οποία είχε πάρει παλιότερα DMARDs και στεροειδή, είδε ότι παραδείξω ότι αυτή η ομάδα, με συγχωρείτε, είχε καλύτερη απόκριση με την υποδόρια χορήγηση 90% έναντι της από του στόματος. Όπως επίσης, η υπομάδα εκείνη η οποία δεν αποκρίθηκε και αναγκάστηκε να γυρίσει ή να αυξήσει τη δόση, και εκεί υπήρχαν ποσοστά τα οποία βοήθησαν περαιτέρω στο να παραμείνει ο μάλλον ασθενών αυτών στο φάρμακο. Το φάρμακο αυτό, όπως χορηγήθηκε με τους δύο τρόπους, ήταν καλά ανεκτό εξίσου όσον αφορά τις παρενέργειές του και υπήρχε μια μικρή απόκληση παρενεργειών, όχι όμως συγκεκριμένων, διάχυτα
στην ομάδα εκείνων που έπαιρναν υποδόρια με το τρεξάκι, χωρίς να ξεχωρίζει δηλαδή κάποιο είδος παρενέργειας από τις γνωστές παρενέργειες που συναντούμε από τη χρήση του φαρμάκου. Αυτή είναι μια μελέτη, επίσης περσινή, από τον Norwich στην Αγγλία, όπου εκείνο που κάνανε ήταν να δούνε πώς επιβιώνουν οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι αλλάζουν σε υποδόρια μεθοτρεξάτη όταν προηγουμένως έχουν αποτύχει να ανταποκριθούν σε από το στόμα τους χορηγούμενοι. Είναι λεγόμενη mentor μελέτη, όπου η μέση δόση βλέπετε ήταν 17,7%, η οποία πέτυχε, ήταν ήδη ψηλή, και βλέπετε ότι ήταν μια ασθενής που είχαν μεγάλη διάρκεια χορήγηση του φαρμάκου, δηλαδή είχαν πάρα πολύ πάνω από 5 χρόνια. Αυτή λοιπόν η μελέτη έδειξε ότι αυτοί οι ασθενείς λοιπόν, οι οποίοι γύρισαν αφού έχασαν την απόκριση από το στόμα τους σε υποδόρια, είχαν πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης. 83% από το χρόνο, 75% στο δεύτερο, 47% μετά από 5 χρόνια και ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών χρειάστηκε να χορηγηθεί βιολογικός παράγοντας κατά το πρώτο και δεύτερο έτος. Και μάλιστα η καθυστέρηση του χορήγησης του βιολογικού κατά μέσο όρο ήταν 3,5 χρόνια. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το συναντούμε πιστεύω όλο και περισσότερο, ότι η υποδόρια χορηγούμενη μεθοτρεξάτη μάλλον πρέπει να χορηγείται πριν την προσθήκη βιολογικού και η αποτυχία της θα πρέπει να θεωρείται ως τέτοια μόνο όταν έχει αποτύχει και η υποδόρια μορφή. Οι Καναδοί, οι οποίοι μάλλον δεν δεσμεύονται τόσο ισχυρά από κοινές συμφωνίες, προχώρησαν ένα βήμα περισσότερο και καθόρισαν ότι το φάρμακο θα πρέπει να δίνεται ανεξαρτοποιημένα και με βάση τον ασθενή που έχεις μπροστά σου, θα πρέπει να χορηγείται ανάλογα με το πόσο επιλέγει ο γιατρός, είτε από το στόμα είτε παρεντερικά, να τυπλοποιείται σε ένα maximum 25 mg και αν δεν έχει απόκριση ο ασθενής ή κακή ανοχή, τότε να γυρνάει σε υποδόρια όταν το προηγουμένως το έχει λάβει από το στόμα. Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν μπούμε στην αίθουσα, ο καλός συνάδελφος και θεματοφύλακας της βιβλιογραφίας στη ρευματολογία, ο Σπύρος Σονίκας, μου έριξε μια μελέτη η οποία είχε ημερομηνία 15 Μαΐου 2015, δηλαδή μια εβδομάδα από σήμερα, 660, Σπύρο, περίπου ασθενών, οι οποίοι πήραν από τον Καναδά. Πήραν από τη μία μεριά από το στόμα, από την άλλη υποδόρια και είχαν καλύτερη απόκριση, με ίδια παραμονή στο φάρμακο, χωρίς σημαντικές διαφορές στις παρενέργειες, όταν έλαβαν το φάρμακο υποδορίως, νομίζω ότι είναι από το Annals, έτσι και από ό,τι φαίνεται, μάλλον πριν μπούμε να μιλήσουμε, πρέπει να μπαίνουμε μια μέρα πριν στο Medline, ας πούμε, γιατί η ταχύτητα που ανανεώνει τη βιβλιογραφία πιθανώς καθιστά τις παρουσιάσεις μας καμιά φορά λίγο ντεμοντέ. Αυτό είναι λίγο πολύ ένα ρεζουμέ μελετών για τη μεθοτρεξάτη, που όλες λίγο πολύ, μικρές ή μεγάλες αριθμοί, δεν έχει σημασία, το θέμα που συζητάμε είναι ακόμα υποδιαμόρφωση, δείχνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκίνα, ανέβασε τη δόση, γύρνασε υποδόρια, ή αν θες ξεκινάς και με υποδόρια, φτάσεις στη μέγιστη ανοιχτή δόση για να πάρεις καλή αποτελεσματικότητα πριν μπεις σε βιολογικό. Και επίσης, θα σταθώ σε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία. Εδώ βλέπουμε ότι μια δουλειά που αναρωτήθηκε σε ποιους ασθενείς θα πρέπει να δίνουμε επίσης υποδόρια μεθοτρεξάτη, συνέκρινε λοιπόν αυτούς τους ασθενείς και είδε ότι οι ασθενείς που έπαιρναν υποδόρια χορηγούμενη μεθοτρεξάτη είχαν μια, θα λέγαμε, διπολική κατανομή, διπλού μοντέλου. Ήταν δηλαδή είτε πολύ αδύνατοι ασθενείς με χαμηλή BMI, είτε παχύσαρκοι ασθενείς. Δηλαδή πολύ. Και αυτό εξηγείται εν μέρει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στους παχυσάρκους υπάρχει παλινδρόμηση στη γαστροφαγική, ενώ στους πολύ αδύνατους υπάρχουν πολύ συχνά φαινόμενα δυσαπορρόφησης. Αυτοί οι αδύνατοι ασθενείς είχαν, ας πούμε, πολύ ψηλά ποσοστά σιδηροπενικής ανεμίας, ανθεκτικής στην από το στόμα τους χορήγηση, που αναγκάστηκαν να πάρουν εντοφλέβια σύνδρομο. Και αυτό πιθανώς να εξηγεί ότι υπάρχει μια δυσαπορρόφηση στους ασθενείς αυτούς. Και μάλιστα είδαν ότι αυτοί που αποκρίθηκαν στη θεραπεία ήταν αυτοί ακριβώς που είχαν και ψηλότερα BMI scores. Άρα λοιπόν το screening, το τι και πώς και πόσο και γιατί και από ποιο οδό φάρμακο θα δώσουμε, πρέπει να αφορά και αυτά τα δύο πράγματα. Την παλινδρόμηση από τη μία και να κοιτάζουμε και λίγο το προφίλ του ασθενούς. Μια ακόμη
Αντίρρηση είναι, λέμε πολλές φορές, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ χαμηλών και υψηλών δόσεων αυτοεξάρτησης σε συνδυασμό με ευεργετικό. Αυτό έχει γίνει επίκαιρο τώρα τελευταία μέσω της μελέτης Κονσέρτο, που προβλήθηκε ιδιαίτερα, θα λέγαμε, από μια δουλειά από το Βερολίνο, οι οποίοι τι κάνανε, πήραν δηλαδή αντιλίμιμαπ και συνέκριναν από πολύ χαμηλές δόσεις με αυτοεξάρτησης 2,5, 5, 10 και 20, να δουν λιγάκι από την αρχή σε ασθενείς που ήταν ναΐφ τελείως σε αυτοεξάρτητη και σε βιολογικό, δηλαδή πέρα από τις αρχές καθοδήγησης των θεραπείων για τη ρευματοειδή, τους βάλαν όλους μαζί σε τέσσερις ομάδες, τη μία μάλιστα την πήγανε και κλιμακωτά προς τα πάνω μέχρι τα 20 και είδαν ότι εντάξει, okay, αυτοί που παίρναν 10 και 20 μιλιγράμ είχαν καλύτερο DAS 28 σκορ, κάτω από 3,2, δηλαδή χαμηλή αργότητα νόσου, σε σχέση με αυτούς που έπαιρναν 2,5 και 5. Εντάξει, σημαντική πληροφορία. Και βέβαια, αυτό που έδειξε και αυτή η μελέτη, είναι ότι 26 εβδομάδες μετά τη θεραπεία, υπήρχαν σημαντικά αυξημένο ποσοστό ασθενών, που είχε επίσης ύφεση, όπως μετρήθηκε μετά στις 28, ή με το SDI στις δόσεις που ήταν αυξημένες. Αλλά ποιες δόσεις θεωρούσαν αυξημένες, τόσο τη δόση των 10, όσο και των 20. Είναι δυνατόν να θεωρούμε αυξημένη δόση των 10 για τον 20. Πώς τις βάλαμε δηλαδή έτσι σε μία ομάδα. Και εκεί υπήρξε μεγάλος προβληματισμός και αντίλογος σε αυτή τη μελέτη, γιατί αυτή η μελέτη έβγαλε ένα στευλό συμπέρασμα. Μας είπε δηλαδή τι, ότι δώσε 10, δώσε 20, καμία διαφορά. Το φάρμακο σου είναι το ταλίμημα, είτε δώσε 10 είτε 20, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν έχεις δηλαδή βελτίωση. Αλλά εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Αυτοί οι ασθενείς, ας πούμε, όπως τουλάχιστον προβλήθηκε μέσα από αυτή την αντιπαράθεση την βιογραφική, είναι ασθενείς οι οποίοι δεν μπήκαν στη λογική της Γιούλα, να πάρουν δηλαδή το φάρμακο σταδιακά μέχρι το πάνω και μετά να μπουν σε βιολογικό. Επίσης γνωρίζουμε ότι η βιωδεσιμότητα του φαρμάκου, όπως την αναλύσαμε προηγουμένως, ποικίλει ανάμεσα στους αρρώστους που την παίρνει κανείς από το στόμα και πέφτει πάνω από 30% σε δόσεις που είναι πάνω από τα 15, είπαμε. Και πιθανώς η μειωμένη αυτή η βιωδεσιμότητα των 20 μιλιγκράμμ, μάλλον να εξηγεί το συμπέρασμα της παρόμοιας αποτελεσματικότητας στις δύο ομάδες των 10 και 20. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι αν θέλουμε να έχουμε καλές μελέτες που να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση, γιατί είναι μια πρόκληση αυτό το πράγμα, οφείλουν να εξετάσουν πρώτον την δραστικότητα και ασφάλεια της αυτοεξάρτησης, αν είναι υποδόρια χορηγούμενη σε ναΐβ ασθενείς σε συνδυασμό με ανταλίμημα, άρα λοιπόν και την υποδόρια μορφή της. Να δούμε αν δώσουμε είτε από το στόμα είτε από υποδορίως μπορούμε να μειώσουμε το φάρμακο χωρίς να χάσουμε δραστικότητα. Εκεί όπου έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε δόσεις πάνω από 15 μιλιγράμμ, να ακολουθήσουμε δηλαδή αντίστροφο δρόμο. Ή αν σπάσουμε τη δόση των 20, δώσουμε 10 πρωί ή 10 βράδυ, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα στη συγχορήγηση με το βιολογικό. Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που θα πρέπει κάθε φορά να κοιτάμε και λιγάκι πιο αναλυτικά όταν προσπαθούμε να συγκρίνουμε μελέτες. Ακόμη λίγα λεπτά. Τελειώνω, ναι. Αντίρρηση. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν έδειξε μεγάλη διαφορά η Κονσέρτο τουλάχιστον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά είναι βέβαια στις διαφορές όσον αφορά την αλλοπαικία και κάποιες λοιμώξεις επιπόλαιες. Επίσης, μια άλλη αντίρρηση. Δεν αυξάνεται η επιβίωση του βιολογικού με τη χορήγηση τη σωστή εδώ και οδό χορήγησης. Εδώ υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αν δώσεις ψηλές δόσεις μεθοτρεξάρτησης, ξέρουμε από παλιά, καταστέλεις τα αντισώματα κατά του βιολογικού, βλέπετε οι ψηλές δόσεις πώς καταστέλουν τα αντισώματα του βιολογικού έναντι των δόσεων της μεθοτρεξάρτησης που είναι πολύ χαμηλότερες. Και επίσης, αυτό το πράγμα φαίνεται πως έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, οι υψηλές δόσεις πολυβουταμινών, μακράς και πολύ μακράς αλύσου, φαίνεται πως σχετίζονται και αυτές με το αντισώματο. Μπορούμε να μειώσουμε τον βιολογικό όταν χορηγούμε με καλά αποτελέσματα μεθοτρεξάτη μαζί με βιολογικό. Αυτή η μελέτη, η PRESERVE, είναι μια μελέτη που δώσαν το φάρμακο 15 έως 25 μιλιγκράμμ την εβδομάδα και ταυτόχρονα όμως, τι κάνανε δηλαδή, κοιτάξανε ποιοι αποκρίθηκαν, αυτοί που δεν αποκρίθηκαν τους βάλανε σε βιολογικό, σε Etanercept και στη συνέχεια αυτούς που πήγαν πολύ καλά και είχαν ψηλά επίπεδα ύφεσης τους μειώσανε κατά το ίμιση το βιολογικό και δώσαν και πλασίβο. Και είδαν λοιπόν ότι τα επίπεδα είτε δίνεις πλήρη δόση με εμπρέλ είτε δίνεις τη μισή, δεν αλλάζει ιδιαίτερα η δραστικότητα της ύφεσης και
και της χαμηλής ενεργότητας, όπως βλέπουμε εδώ. Άρα λοιπόν σε ασθενείς με παραταμένη ύφεση, ίσως να μπορούμε να μειώσουμε και το φάρμακο. Και τελειώνοντας, υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι το φάρμακο, όταν χορηγείται σε μια συγκέντρωση 50 μιλιγκράμμα ένα ml, φαίνεται πως είναι καλύτερα και πιο φιλικό στην υποδόρια μορφή του από τους ασθενείς. Έχει και καλύτερη τοπική ανοχή, γιατί παλιά είχαμε υποδόρια χορήγηση με μεγάλες σύριγγες, τώρα έχουμε απίστευτα μικρές σύριγγες και η προσωπική μου εμπειρία από την Ελβετία που εργάζομαι, όπου στα 2 χρόνια που βρίσκομαι δεν έχω δει κανέναν ασθενή να παίρνει από το στόμα με το τεξάτι. Αυτό είναι στοιχείο που δεν αφορά ούτε evidence-based, τίποτα. Είναι μια λογική διαχείριση του φαρμάκου. Γενικά στις γερμανόφωνες χώρες, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, οι ασθενείς παίρνουν πάνω από 50-60% υποδόρια, επειδή έτσι έχει περάσει λίγο πολύ από τα 3 ε, από τις λογικές των εταιριών τους. Δεν είναι αυτό το πράγμα κάποια οδηγία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι λογικές που τις έχουμε δει και παλιά με τους φρασαλαζίνη, όπως γίνεται στις βόρειες χώρες κτλ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα διαφορές συμπεριφοράς. Και όσον αφορά το κόστος, γιατί και αυτό φαντάζομαι ότι θα αφορά πολύ κόσμο, ξέρουμε, υπάρχουν μελέτες όπως από την Αγγλία που λένε ότι αν χορηγείς τη μεθοτρεξάτη υποδορίως, αυτό είναι cost effective και συνυπολογίζεις βέβαια τα switch σε βιολογικούς ή το monitoring των ασθενών, κερδίζεις περίπου 7.000 λίρες τον χρόνο σε κάθε νεοδιαγνωσμένη ασθενή με ρευματοειδή, που αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια λίρες ανέτους θεραπείας και προτείνει τη χορήγηση του φαρμάκου πριν το δώσεις σε βιολογικό. Στην πράξη, όταν έχεις έναν ασθενή που του ξεκινάς μεθοτρεξάτη, τι κάνεις μετά από 4-8 εβδομάδες. Τον κοιτάζεις. Είναι καλά, δεν είναι καλά, ή το ανέχεται ή δεν το ανέχεται το φάρμακο, όπως βλέπουμε. Και βέβαια προκύπτει μια σειρά από ερωτήματα. Η αρχική δόση ήταν πολύ ψηλή ή πολύ χαμηλή. Η οδός χορήγησης ήταν η καλύτερη ή δεν ήταν. Τα επίπεδα του φιλικού οξέως ήταν καλά ή χαμηλά και δημιούργησαν πρόβλημα. Η νεφρική λειτουργία ήταν ή έγιναν επαρκής και δημιουργεί πρόβλημα. Τα φάρμακα του ασθενούς, κυρίως τα μη στεροειδή, επηρεάζουν το επίπεδο μεθοτρεξάτης. Έτσι ώστε να προβούμε σε λογικές διαχείρισεις όπως να αυξήσουμε, να μειώσουμε, να αλλάξουμε την οδό, να προσθέσουμε φιλικό, να αλλάξουμε την υπόλοιπη αγωγή, να δώσουμε υγρά ή να περιμένουμε και να δούμε τι θα προκύψει. Και τελειώνοντας, τα συμπεράσματα είναι λίγο αυτά που προσπάθησα να περάσω στα μηνύματα. Ψηλές δόσεις μέχρι εκεί που μπορεί να το ανοιχθεί ο ασθενής ή μέχρι εκεί που μπορούμε να πετύχουμε ψηλές αποκρίσεις. Να ξέρουμε ότι από το στόμα πιθανώς κάνει πλατό στα 15 και να πηγαίνουμε υποδορίως και μέχρι τα 25. Ότι ο μηχανισμός των πολυγλουταμητών είναι σημαντικός και η συγκέντρωσή τους και επίσης όταν χορηγούμε από το στόμα και υποδορίως πιθανώς η υποδόρια χορήγηση έχει μεγαλύτερη δραστικότητα και το μήνυμα του να βάζουμε στη λογική μας τη χορήγηση της υποδορίου πριν δώσουμε βιολογικό εκεί όπου δεν έχουμε καλές δόσεις, δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας, να σκεφτόμαστε πάντοτε τον όγκο του ασθενούς και την παλινδρόμησή του, το προφίλ ασφαλείας δεν φαίνεται να είναι διαφορετικό. Προτίμηση καλύτερη ανοχή της μικρής σύριγγας είναι ένα κέρδος από την χρησιμοποίηση του φαρμάκου και πιθανώς, αν συγκρίνουμε τις συλλογικές εισβολής των βιολογικών παραγόντων εκεί όπου απέτυχε η μεθοτρεξάτη, αν εμβόλυμα θέσουμε την υποδόρια, πιθανώς σε καλά μελετημένα συστήματα, όπως πιθανώς είναι το αγγλικό, να είναι και μια cost-effective στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη αν σας κούρασα.